Καλησπέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα Να είστε καλά και εγώ χαιρόμαστε. Σε μια τόσο επικίνδυνη αλλά και επίκαιρη συγκυρία για τη δημόσια υγεία. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, να σας πούμε ότι σας προλογίσαμε φτωχομπινέ που θέλετε δωρεάν υγεία. Αν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, τα θέλουμε θεωρήσαμε, όλα δωρεάν. Θεωρήσαμε ότι μαζί σας θα τα πάρετε τα φράγκα σας και θέλω να σας ενημερώσω ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Θέλω να το αναθεωρήσετε όλο αυτό λιγάκι. Εσείς πώς το ακούτε αυτό? Νομίζω ότι ευθυγραμμίζομαι πλήρως με τους κανόνες και τις νόρμες της κυβέρνησής μας. Τι να σας πω, εντάξει, θα αποδέχομαι όλους τους χαρακτηρισμούς με ευχάριστη διάθεση. Τώρα εμείς είμαστε, δεν θα έλεγα, ξέρετε κάτι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι κάποιοι γραφικοί εκεί που διαμαρτύρουν και φωνάζουν για να διασφαλιστούν κάποια ελάχιστα που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Όχι για μας, εντάξει, για τον κόσμο. Δηλαδή, εγώ για τον εαυτό μου λέω, εντάξει, γιατρός είμαι, μπορεί κάποιος γιατρός από αλληλεγγύη και μόνο να με κοιτάξει. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, ο κόσμος που τα φέρνει δύσκολα τώρα και ειδικά τις εποχές που διάγουμε σήμερα. Εντάξει, όσο να πεις, κάτι πρέπει να υπάρχει για αυτόν τον κόσμο. Πρέπει κύριε να υπάρχει. Γαλανόπουλε, είστε χειρουργός ορθοπαιδικός, έτσι? Χειρουργός ορθοπαιδικός. Ναι, ναι. Σε ποιο νοσοκομείο? Είμαι στο Θριάσιο στην Ελευσίνα. Πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε λίγο, γιατί με αφορμή και αυτό το νομοσχέδιο κιόλας βρήκαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια γενική συζήτηση. Να μας πείτε, που λέει και η Νεκταρία Λιανά, να μας εξηγήσετε απλά τι φέρνει αυτό το νέο νομοσχέδιο. Ναι, κοιτάξτε, έχει διάφορες διατάξεις. Τα σοβαρά, όχι ότι είναι κάποια που δεν είναι σοβαρά, αλλά νομίζω τα πιο σημαντικά είναι οι εργασιακές σχέσεις των νοσοκομειακών γιατρών που αλλάζουν, εάν και εφόσον περάσει, που ελπίζουμε να καταφέρουμε να μην περάσει. Προβλέπει δηλαδή ιδιωτικό έργο για τους γιατρούς του δημοσίου, όπως επίσης προβλέπει και θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης. 3 μέρες στο νοσοκομείο, 2 μέρες στο ιδιωτικό ιατρείο ή στην ιδιωτική κλινική, και ουσιαστικά σπάει, καταργεί την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση για τους γιατρούς. Εμείς λέμε ότι μας πετάει ένα τυράκι του ότι τέλος πάντων μπορείς να βγάλεις κάποια παραπάνω χρήματα κυνηγώντας πελατεία, βγάζοντάς από τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα μας ξεκόβει ουσιαστικά και το ενδεχόμενο να μας δώσει αυξήσεις και να εναρμονίσει τους μισθούς μας στα επίπεδα που έχουν ορίσει τα ίδια τα δικαστήρια της χώρας. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια δική μας θέληση, ας πούμε, και μια εικασία που έχει ο κλάδος. Είναι δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες από το 2018 ήδη και το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος ότι πρέπει να πάμε στα πρώτων περικοπών του 2012 επίπεδα και εμείς ζητάμε ακόμα περισσότερο να ευθυγραμμιστούν και οι μισθοί μας, να πάρουν αυξήσεις δηλαδή, με δεδομένο ότι υπάρχει και μεγάλη ακρίβεια τη συγκεκριμένη περίοδο που ζούμε, που διανύουμε. Για να καταλάβουμε, αυτού, συγγνώμη, εννοείται ότι δεδομένου ότι θα απασχολείστε λιγότερο στο δημόσιο, πέφτει και ο μισθός σας? Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι αν εγώ μπορώ από εσάς που θα έρθετε στο γιατρείο μου το πρωί στο νοσοκομείο να βγάλω λεφτά, θα επιδιώξω να εκμεταλλευτώ και να αξιοποιήσω τις ελλείψεις και τα προβλήματα του συστήματος και τεχνικά να σας οδηγήσω στο ιδιωτικό ιατρείο ή στην ιδιωτική κλινική για χειρουργείο το απόγευμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν λέμε ότι μας κόβουν το μισθό. Έτσι, λέμε ότι δεν μας δίνουν αυξήσεις που θα έπρεπε και μας θέλουν να κυνηγάμε τον κοσμάκι για να βγάλουμε 5 δραχμές παραπάνω, να ζήσουμε καλύτερα κι εμείς από το αίμα και τον υδρότα του ανθρώπου που έρχεται για να ζητήσει υπηρεσίες υγείας. Άρα λέτε ότι είναι, για να το φέρουμε λιγάκι σαν παράδειγμα, εγώ είμαι σαν ασθενής, είστε χειρουργός ορθοπαιδικός, έχω χιαστούς, έρχομαι το πρωί και σας λέω, γιατρέ, θέλω να κάνω αυτό. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Και σας λέω, πολύ, πολύ ευχαρίστως, βεβαίως, θα σας τα πω όλα εγώ πριν με ρωτήσετε, θα σας βάλω στη λίστα αναμονής. Να περιμένουμε το χειρουργείο, γιατί δεν θεωρείται και εντάξει, δεν είναι και τόσο επίγον. Δηλαδή, δεν απειλείται η ζωή και η λειτουργικότητα ενός ανθρώπου από τη ρήξη χιαστού. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σας δίνω εγώ ένα έντυπο. Το πηγαίνετε στο αρμόδιο γραφείο και μπαίνετε στη λίστα αναμονής με τον αριθμό Μητρώου, στη διάβγεια, με πλήρη διαφάνεια. Έλα όμως που οι θέσεις, οι αίθουσες, οι πρωινές δεν προχωράνε. Έλα που εγώ την τελευταία χρονιά έχω κάνει 5 ψυχρά περιστατικά, ας πούμε, και 105 θερμά επίγοντα. Από αυτούς, αν εγώ βάζω 5 ανθρώπους στη λίστα κάθε εβδομάδα και κάνω 5 το χρόνο, πόσες πεντάδες θα γίνουν, όπως καταλαβαίνω. Δηλαδή, οπότε με πείθετε εμένα ότι θα αργήσω πάρα πολύ. Θα σπίθει η πραγματικότητα και είναι η αλήθεια ότι θα καθυστερήσουμε.
Και μετά, εδώ μας το ρωτάει τώρα ο κόσμος, δεν έχετε κάπου ιδιωτικά να έρθω, όποιοι έχουν. Εκείνοι που δεν έχουν, απελπίζονται. Γυρνάνε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, ψάχνουν από αναμονή σε αναμονή, κοιτάνε, σου κλείνουν το μάτι και σου λένε, εγώ εδώ είμαι, βάλε με, σε παρακαλώ. Δηλαδή, νομίζουν ότι εμείς τεχνητά τους λέμε ότι υπάρχει μεγάλη αναμονή γιατί θέλουμε φακελάκι, σου κλείνουν το μάτι, ξέρεις, εγώ δεν θα σας αφήσω έτσι. Είναι μια κατάσταση, τι να πω, δείχνει ότι είναι θλιβερό πράγμα, δηλαδή να έχει άλλο πρόβλημα υγείας και να ξέρει ή να καταλαβαίνει ότι εξαρτάται από το μέγεθος της τσέπης του, το αν θα μπορέσει να βρει, ας πούμε, αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας. Και είναι ακόμα πιο τραγικό να αναγκάζουν τους επιστήμονες υγείας να κοιτάνε τους ασθενείς στην τσέπη και όχι στα μάτια. Γιατί πιστεύω και ειλικρινά το πιστεύω ότι η πλειοψηφία των νοσοκομειακών γιατρών κοιτάει ακόμα τους ασθενείς στα μάτια. Είναι λίγοι αυτοί που δεν τους θεωρώ και συναδέλφους εγώ προσωπικά, οι οποίοι ασχολούνται μόνο με την τσέπη του αρρώστου. Εμείς οι περισσότεροι κοιτάμε τον άνθρωπο στα μάτια. Είναι κρίμα να χάσουμε και να διαραγεί αυτή η τίμια σχέση που έχουμε με τους ανθρώπους που έρχονται στα νοσοκομεία. Απλά, όπως καταλαβαίνουμε, όλο αυτό το θέμα ξεκινάει ήδη από μία λάθος βάση. Την λίστα αναμονής, την τεράστια αναμονή. Μα προσωπικά αντιλαμβάνομαι ότι γι' αυτό το κάνουν, βλέποντας ότι... Εντάξει, αν δεν υπήρχε υπαρκτό πρόβλημα, δεν θα υπήρχε και κάποιος να εμφανιστεί ότι ψάχνει να φέρει μια λύση. Ναι. Φυσικά υπάρχει πρόβλημα. Αλλά η λύση στο πρόβλημα είναι περισσότεροι γιατροί, περισσότεροι νοσηλευτές, περισσότεροι τραυματιοφορείς. Είναι προσλήψεις προσωπικού, δηλαδή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Στο δικό μου το νοσοκομείο έχει, σαν υλικοτεχνική υποδομή, 13 χειρουργικές αίθουσες. Μπορούν να λειτουργήσουν όλες από πλευρά. Δηλαδή, είναι χτισμένες, έχουν υλικοτεχνία, έχουν μηχανήματα, μπορούν να λειτουργήσουν. Γιατί δεν λειτουργούν οι 13 και λειτουργούν οι 5 ή 6? Γιατί έχουμε λιγότερους αναισθησιολόγους από αυτούς που πρέπει, λιγότερους νοσηλευτές, ελάχιστους τραυματιοφορείς. Σήμερα είχαν και κινητοποίηση τραυματιοφορείς, παρεμπιπτόντως, που ζητούσαν προσλήψεις προσωπικού και μόνιμες εργασιακές σχέσεις, γιατί ισχύουν όλοι αυτοί οι παράγοντες. Αν λοιπόν το σύστημα, το κράτος, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, έπαιρνε προσωπικό, θα δούλευαν περισσότερες πρωινές αίθουσες, θα διεκπεραιώνονταν καλύτερα τα πρωινά χειρουργεία. Δεν θα υπήρχε λοιπόν κανένας λόγος να υπάρχουν τόσο μεγάλες αναμονές και να ψάχνει κάποιος άλλη λύση. Γιατί το κράτος σκοφεύει στα αιτήματά σας? Γιατί δεν θέλει να επενδύσει στην υγεία. Συμβαίνει συνέχεια. Δεν είναι ότι τίποτε είχαμε πάρα πολλούς γιατρούς δηλαδή, και λέγαμε πω μας περισσεύουν κιόλας. Απλά τώρα έχει γίνει τραγική κατάσταση. Είχαμε ακούσει και τον κύριο Πλεύρη να θυμίσω να λέει ότι δεν υπάρχουν γιατροί. Κοιτάξτε, να σας πω. Θα ξεκινήσω ανάποδα τώρα, γιατί με ερεθίζετε με την καλή έννοια. Λοιπόν, δεν υπάρχουν γιατροί. Ακούστε να σας πω. Αν εσείς τώρα έβγαινε μια προκήρυξη να πάτε στην Κάρπαθο να δουλέψετε παθολόγος, χωρίς να υπάρχει άλλος παθολόγος ή να υπάρχει ένας μόνο, ο οποίος καλύπτει όλο το μήνα. Άμα ξέρατε ότι θα πάτε στην άλλη άκρη της Ελλάδας, χωρίς κανένα κίνητρο, ούτε οικονομικό, ούτε δηλαδή μπορεί να μην μπορεί να βρει ούτε σπίτι σε ένα νησί που θα πας. Καλά, και ξέρεις ότι... Μπράβο. Και ξέρεις ότι τουλάχιστον 15 μέρες το μήνα πρέπει να είσαι μέσα στο νοσοκομείο. Από τις οποίες 15, ο νόμος λέει ότι με πλαφόν πρέπει να κάνεις μέχρι τις 7. Και εσύ από αυτές τις παραπάνω από 7 θα κάνεις να τις πληρωθείς 1,5 και 2 χρόνια, όπως έχουμε τώρα που μιλάμε, απλήρωτες πρόσθετες εφημερίες. Λοιπόν, και αν έχεις και οικογένεια, αν έχεις και κάποιες υποχρεώσεις, ποιος θα πάει? Υπάρχει κανένας εθελοντής? Γιατί να μην ανοίξει ένας παθολόγος ένα ιδιωτικό ιατρείο, φάρμακα να γράφει μόνο, αυτά τα σκάρτα 2.000 θα τα βγάλει, πού θα πάει? Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν γιατροί όταν τους προσφέρεις αυτές τις εργασιακές συνθήκες. Όχι γενικά δεν υπάρχουν γιατροί. Οι Έλληνες γιατροί που φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό, γιατί φεύγουν και πηγαίνουν? Γιατί έχουν καλύτερους μισθούς, καλύτερες εργασιακές συνθήκες, γενικά καλύτερο περιβάλλον εργασίας. Γιατί δεν θέλει να διαμορφώσει εργασιακό περιβάλλον καλύτερο η κυβέρνηση, παρά επιδιώκει να πρημοδοτεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα ιδιωτικά συμφέροντα, είτε τις μεγάλες κλινικές, είτε τέλος πάντων τα διαγνωστικά κέντρα, ή να πετάει και στους γιατρούς τον μπαλάκι ότι ξέρεις, αν θα γίνεις εσύ ένας έξυπνος και ικανός ιδιώτης, θα πας μέχρι στα κουτάλια. Πράγμα το οποίο είναι μεγάλο ψέμα, γιατί και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει αδυσόπιτος ανταγωνισμός. Έτσι και το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Σιγά τώρα που θα επιβιώσει ο ταλέπορος και, όπως το είπατε εσείς, ο νοσοκομειακός γιατρός, ο φτωχομπινές, που θα προσπαθήσει να βγάλει ένα χειρουργιάκι το μήνα, ας πούμε, έξω, μπροστά στους άλλους που κάνουν όλη την ημέρα ιατρική διαφήμιση και κυκλοφορούν με τα κουστούμια τους και τις γραβάτες, ας πούμε, στα ακριβά μαγαζιά και στα σαλόνια, και θα πάει αυτός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι κοροϊδία και για τους γιατρούς. Κάποιοι, ελάχιστοι, ναι, θα επωφεληθούν και από τους ζημιούς, αλλά είναι πλημερή, πολύ μικρή μειοψηφία. Άρα... Η μεγάλη μάζα των γιατρών έχει να χάσει. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι με το καινούργιο νομοσχέδιο ουσιαστικά αυτό σας κάνει. Προσπαθεί να σας δώσει κίνητρα για να σας κάνει
Golden Boys της ιατρικής. Είναι μία νέα μέθοδος marketing, ότι προσπάθησε να πείσει τον ασθενή σου, δεδομένου ότι έχουμε και αυτή την απίστευτη ουρά και αναμονή στα τακτικά χειρουργία, να έρθεις στην ιδιωτική σου κλινική και αν τα καταφέρεις θα ανέβεις και εσύ οικονομικά. Θεωρείται ότι πραγματικά... Αυτό είναι το δέλεαρ προς τους γιατρούς. Από την άλλη μεριά, ουσιαστικά είναι, πώς να το πω, μια βγαίνει δηλαδή με τον πιο γλαφυρό τρόπο η πάγια πεποίθηση όλων των προηγούμενων και της τωρινής κυβέρνησης, ότι η υγεία θεωρείται για το κράτος κόστος. Η υγεία του λαού είναι κόστος. Άρα πρέπει το κόστος αυτό να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο. Άρα για να μειώσω το κόστος δεν πρέπει να δίνω κρατική δαπάνη. Όταν δεν δίνω κρατική δαπάνη, θα πρέπει να είναι ίδια έσοδα, να είναι από την τσέπη των ασθενών, να είναι από τον ΕΟΠΗ και τις ασφαλιστικές εισφορές. Γιατί μην ξεχνάτε ότι και ο ΕΟΠΗ λεφτά των εργαζομένων είναι. Δεν είναι λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά και τα λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού λεφτά των εργαζομένων είναι πάλι, γιατί από τη φορολογία και τη δουλειά των εργαζομένων έρχονται. Άρα με λίγα λόγια, όλα όπως και να έχει το κόστος, ο εργαζόμενος το τρώει στο κεφάλι. Είτε άμεσα είτε έμεσα. Αλλά τώρα μιλάμε για μια πλήρη αναδιάρθρωση, αποσάρθρωση θα έλεγα, αυτού που είχαμε στο μυαλό μας κάποτε και έχουμε ακόμα ως δημόσιο σύστημα υγείας. Μιλάμε για μια κοσμογονία. Δηλαδή, αυτό που ήξερε ο κόσμος δεν πρέπει να το ξεχάσει, αλλά πρέπει να καταλάβει ότι αν περάσουν αυτά τα πράγματα, τα τερατουργήματα, θα ξεχάσουν αυτά που ξέραμε. Και στην πόρτα του νοσοκομείου θα είναι χτισμένος ένας μεγάλος τείχος που θα μπλοκάρει όσους δεν έχουν λεφτά. Αυτό είναι το ζουμί. Άρα η κατάσταση θα γίνει πολύ πιο δύσκολη, ειδικά για τους ευάλωτους συμπολίτες, τον φτωχό κόσμο, αυτούς που τα βγάζουν δύσκολα. Είστε ενωμένοι απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο ή υπάρχει και μια σημαντική μερίδα ιδιωτών, ενδεχομένως μόνο γιατρών, οι οποίοι δεν έχουν και κανένα πρόβλημα με αυτό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι πραγματικά οι αμυγείς ιδιώτες γιατροί δεν τους αρέσει αυτή η εξέλιξη. Όχι, δεν τους αρέσει γιατί βλέπουν έναν ανταγωνισμό να εκτελήσεται, να αναπτύσσεται. Ναι, και μάλιστα κατά κάποιο τρόπο και αφέμητο ανταγωνισμό. Γιατί να το πούμε και έτσι, αν εγώ μπορέσω να βγάλω ένα χειρουργείο ιδιωτικό το μήνα έχοντας ταυτόχρονα και το μισθό μου, θα είναι καθαρά λεφτά στην τσέπη μου. Ενώ ένας ιδιώτης που θα το χάσει, αν πήγαινε στον ιδιωτικό τομέα, να είναι το νίκη του, η εφορία του. Έτσι, τέλος πάντων, πράγματα που είναι πιο ζωτικά για αυτόν. Δεν θα έλεγα ότι καλοβλέπουν οι ιδιώτες. Μία πολύ μικρή μερίδα ιατρών του δημοσίου, ιδιαίτερα χειρουργικών ειδικοτήτων, ενδεχομένως καλοβλέπει. Αλλά η πλατιά πλειονότητα των νοσοκομειακών γιατρών είναι ενωμένη μονομπλοκ απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Και να σας πω και κάτι. Η ίδια η Υπουργός στη χτεσινή συνάντηση που είχαμε ως εκτελεστική γραμματεία της ΟΕΝΓΕ, γιατί είχαμε και μια κινητοποίηση στο Υπουργείο, δυσκολεύτηκε η κυρία Γκάγκα να αρθρώσει και τα ελάχιστα επιχειρήματα για να υποστηρίξει αυτό το νομοσχέδιο που φέρνει. Τι εδώ σας η είπε? Πραγματικότητα είναι αδυσόπιτη. Τι σας είπε? Τίποτα. Μισόλογα επιμένουν βέβαια στο ότι θα προχωρήσουν. Αλλά η εκτίμηση μας είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί και από τη δική μας πλευρά, αλλά και άλλου είδους αντιδράσεις, ενδεχομένως και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και των γιατρών της κυβέρνησης, ενδεχομένως και σίγουρα και από τους ιδιώτες γιατρούς. Και από γιατρούς που με άλλη σκοπιά τέλος πάντων αντιδρούν, όχι από τη δική μας σκοπιά, όχι από τη σκοπιά δηλαδή της υπεράσπισης του δικαιώματος του λαού σε δημόσια και δωρεάν υγεία, αλλά από άλλες σκοπιές, δηλαδή να μην μοιραστεί η πίτα, να μην χάσουν κέρδος. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν αντιδράσεις και σίγουρα αυτό που σας λέω με βεβαιότητα είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των νοσοκομειακών γιατρών είναι μονομπλοκ απέναντι στο νομοσχέδιο. Στο πρόσφατο συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, που έγινε λίγους μήνες πριν, που συζητήσαμε και τέτοιες πτυχές, γιατί αυτά δεν είναι πρωτοδιακυριωμένα, έχουν ακουστεί πολύ καιρό πριν και τα ξέραμε. Από το 19 ήδη ετοιμάζονταν να ξεκινήσουν, τους τα χάλασε λίγο η πανδημία. Στο συνέδριό μας, για το οποίο ψήφισαν 10.000 νοσοκομειακοί γιατροί, η απάντηση ήταν ομόθυμη και ηχηρή. Είμαστε ενάντια σε αυτές τις εξελίξεις και θα κάνουμε τα πάντα για να μην περάσουν, για να μπορέσουν να τις μπλοκάρουν. Ήθελα να ρωτήσω, με ποια ωραία κορδέλα ακριβώς το Υπουργείο έχει στολίσει αυτό το νομοσχέδιο για να το πλασάρει στον ασθενή, στον πολίτη? Θέλω να πω ότι καταλαβαίνω ότι θα του πει ότι είναι κάτι καλό για την υγεία, γιατί θα σταματήσει η αναμονή κλπ. Αλλά από εκεί και πέρα καταλαβαίνει και ο ίδιος ο πολίτης ότι για να σταματήσει η αναμονή και όλη αυτή η κακή κατάσταση που έρχεται από τις ελλείψεις γιατρών και την άρνηση να γίνουν προσλήψεις, ότι όλο αυτό το πράγμα τελικά θα γυρίσει στην τσέπη του, γιατί εκείνος θα πάει στον ιδιώτη και τελικά θα πληρώσει. Άρα πώς ακριβώς το πλασάρουν ωραία? Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι μου προξενεί και εμένα μεγάλη εντύπωση. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή τι έχουν να πούν στο πλασάρουν, γιατί είναι πολύ απλό. Σκεφτείτε τι πάρετε παράδειγμα τον εαυτό σου. Άμα έχετε λεφτά που σας περισσεύουν, δεν τον ξέρετε το δρόμο να βρείτε
ιδιωτικά να κάνετε τη δουλειά σας, αν δεν έχετε κανένα οικονομικό ζήτημα. Θα περιμένετε τώρα πότε θα έχει ο Γαλανόπουλος κενό για να σας βάλει στο νοσοκομείο. Ο κόσμος που απευθύνεται, στο δημόσιο νοσοκομείο, εκτός από περιπτώσεις που είναι, να το πω έτσι, πολύ δύσκολες, που απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και περιβάλλον νοσοκομιακό, κατά βάση απευθύνεται γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα που απαιτεί ένα μέρος του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος, αν βρεθεί στη δύσκολη στιγμή και απαιτούνται χρήματα και τα έχει, βρίσκει τον τρόπο να τα δώσει. Δεν περίμενε τους νόμους, το νομοσχέδιο της κυρίας Γκάγκα και του κυρίου Πλεύρη για να τα δώσει σε μένα τα λεφτά. Είναι φανερό ότι αυτό έρχεται με κάθε τρόπο, πέφτει το κόστος και το κεραμίδι, να το πέφτει, στο κεφάλι των ανθρώπων, των πολιτών που έχουν ανάγκη από δημόσιες υπηρεσίες υγείας και δωρεάν. Και αυτό θα χάσουν το επόμενο. Θα χάσουμε. Να μην μιλάω δηλαδή λες και είναι κάτι ξένο. Θα χάσουμε. Όλοι μας θα χάσουμε. Απλά αυτό το δωρεάν φαίνεται. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ακόμα πιο τραγική η κατάσταση και όπως μας τα περιγράφετε. Γιατί μόνο οι άνθρωποι του πεδίου μπορούν να τα περιγράψουν και όχι οι άνθρωποι πίσω από τα γραφεία με κοστούμια. Απλά θέλω να πω ότι αυτό το δωρεάν δεν φαίνεται και ποτέ να το είχαμε απολαύσει και στο έπακρο. Δηλαδή, πες ότι έχεις ένα πολύ σοβαρό νόσημα και χρειάζεται να μπεις στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Μα τα φάρμακα, μα το ένα, μα το άλλο. Καταλήγεις να πληρώνεις πάρα πολλά. Εδώ πληρώνεις πλέον για τις εθνογραφίες σου. Το λέγαμε αυτό και αυτό με αφορμή δεν αυτό. Το καρκίνο του μαστού είχαμε μια τέτοια συζήτηση. Ναι. Πόσο τελικά κοστίζει? Κοιτάξτε, μπορείτε να δείτε τα στοιχεία πόσο 100% των μαστογραφείων ετησίως διενεργούνται σε ιδιωτικά κέντρα και πόσο στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι 70-30 και μήπως λέω και λίγο, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. 70% στον ιδιωτικό τομέα, 30% στα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί? Αν εσείς μπορείτε να κάνετε μαστογραφία δωρεάν σε ένα καλό, με καλό μηχάνημα, σε ένα καλό νοσοκομείο, γιατί να επιλέξετε το ιδιωτικό κέντρο της γειτονιάς ή την πληρωμή? Γιατί προφανώς δεν έχει ραντεβού το δημόσιο. Γιατί υπάρχει δύσκολη κατάσταση. Και αυτό το δωρεάν που λέτε, εντάξει, τι θα πει δωρεάν? Πληρωμένα είναι από τους εργαζόμενους. Δηλαδή, ναι, δεν θα χάρισε και κανένα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Δεν δουλεύει ο κόσμος? Όποιοι δουλεύουν και αυτοί που δεν δουλεύουν δεν έχουν ευθύνη. Ο άνεργος δηλαδή που έτυχε να μην έχει δουλειά αυτήν την περίοδο είναι κατ' επιλογή. Είναι άνεργος, τεμπέλης είναι και δεν θέλει να ασφαλίζεται. Άρα σε γενικές γραμμές, εμείς τα έχουμε πληρώσει. Δηλαδή τι δωρεάν? Απλώς όπως το λέτε και εσείς, δεν τα έχουμε απολαύσει ποτέ. Εγώ σας βάζω ένα, δεν είναι για πολύ συζήτηση τώρα, γιατί ίσως ο χρόνος είναι περιορισμένος. Σκεφτείτε τι γολγοθά τραβάει ένας άνθρωπος που διαγιγνώσκεται με καρκίνο μέχρι να μπορέσει να προχωρήσει και να πάρει θεραπεία. Πάει στο ογκολογικό νοσοκομείο, λέει α, πρέπει να έχει βιοψία. Πού θα κάνω τη βιοψία, κανένας δεν ξέρει. Α, πρέπει να έχεις κάνει πετσκάν. Πού γίνεται το πετσκάν, κανένας δεν ξέρει. Δηλαδή, αν δεν έχεις λεφτά να σπρώχνεις δεξιά και αριστερά, δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να κάνεις τη δουλειά σου. Υπάρχει δημόσιο νοσοκομείο, ογκολογικό, πλήρως οργανωμένο, που να μπαίνει ο άλλος από την πόρτα και να φεύγει με τη θεραπεία, ας πούμε, έχοντας ολοκληρώσει όλο τον έλεγχο? Για βρείτε με εσείς, άμα μου βρείτε, θα μου πείτε και εμένα να το τέλος σας ασθενείς. Από γιατρό σε γιατρό, από εξέταση σε εξέταση, ξανά το χαρτί πίσω. Για να πας στον Άγιο Σάββα, ας πούμε, λέω, όταν μου έχει τύχει εμένα να στείλω περιστατικό, πρέπει να έχεις πάει με βιοψία. Πού θα την κάνει άλλο τη βιοψία? Όταν πρέπει να κάνει, ας πούμε, βιοψία καθοδηγούμενη υποαξονικό τομογράφο, σε πόσα νοσοκομεία δημόσια γίνεται της Αττικής, δεν σας λέω τώρα για την περιφέρεια, αυτή την περιφέρεια της Αττικής, σε πόσα γίνεται και πόσο είναι το ραντεβού? Όταν πρέπει να κάνεις χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, πού είναι τα ραντεβού? Πότε μπορείς να κάνεις ακτινοθεραπεία? Ίσως τα ραντεβού είναι μετά θάνατον, έτσι όπως πάει η κυβέρνηση, ειδικά. Ειδικά για κάποιες μορφές καρκίνου. Είναι πολύ τραγικό. Πραγματικά είναι πολύ τραγικό και εξοργιστικό. Και να ρωτήσω κάτι, κύριε Γαλανόπουλο, επειδή βλέπουμε ότι χειμωνιάζει και όλο αρχίζουμε σιγά-σιγά να ξανασυζητάμε τα περί πανδημίας. Και η αλήθεια είναι αυτή, ότι όντως ο καιρός δεν είναι σύμμαχος για την καταπολέμηση του κορονοϊού, τουλάχιστον τη μείωση της διασποράς. Λέει, το καλοκαίρι βοηθάει. Υπό αυτές τις συνθήκες, τι προβλέπετε εσείς ότι θα γίνει το χρόνο που μας έρχεται? Κοιτάξτε, με δεδομένο ότι δεν έχει υπάρξει ουσιαστικά καμία προσπάθεια σοβαρής ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας, ούτε σε προσωπικό, ούτε σε σημαντικές υποδομές, με εξαίρεση κάποιες δωρεές που γίνανε και κάποιες τέλος πάντων μονάδες εντατικής θεραπείας που φτιάχτηκαν. Αν έχουμε μία πανδημική έξαρση με κάποια μετάλλαξη που θα κάνει βαριά πνευμονία και διασωλήνωση στη μονάδα εντατικής θεραπείας, θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνουμε στις μεταλλάξεις τις τωρινές που κάνουμε συνάκι. Γιατί διαφορετικά, ναι, κλάψε με μάνα που λέει. Άρα το έχουμε αφήσει ξανά στην τύχη. Ο κορονοϊός καθορίζει τι θα γίνει. Πάντα, όχι, δεν καθορίζει ο κορονοϊός. Καθορίζουν οι τουριστικοί πράκτορες που φτιάχναν πρωτόκολλα το καλοκαίρι, ότι στο αεροπλάνο κάθεσε ο ένας δίπλα στον άλλον, στο καράβι ο ένας παραδίπλα τον άλλον. Το πάμε και λοιπόν, αυτό. Και ότι ο κορονοϊός λύγει το Μάιο
και ξαναξεκινάει τον Οκτώβριο, αυτοί φτιάξαν πρωτόκολλα. Συνήθως ξεκινάμε 15 Νοέμβρη. Ναι, οι συντεταγμένοι επιστήμονες με την κυβέρνηση, αυτοί οι επιστήμονες, συντάχθηκαν πλήρως στα πρωτόκολλα που βάλανε οι τουριστικοί πράκτορες και οι μεγάλοι επιχειρηματίες που είχε πυρετό στο 38 και τη δεύτερη μέρα και σου έλεγε: Δεν πειράζει, θέλω να δουλέψεις και να μην πεις ότι σπερμίζεσαι και ότι έχεις καταρροή. Αυτά ήταν τα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα που ακούγαμε. Ακούσαμε όμως και ένα Τσιόδρα να λέει ότι αποτύχαμε. Ναι, εντάξει, καργά το θυμήθηκε όμως ο κ. Τσιόδρας, γιατί όταν έπρεπε να το πει, δεν το έλεγε. Έτσι βγαίνανε και λέγανε ότι με 25, με 15 παιδιά κολλάει περισσότερο από ότι με 25 παιδιά στην τάξη, έλεγε ο κ. Μαγιορκίνη. Καλά, το θυμόμαστε και γίνεται το σχεδιάγραμμα. Ναι. Και δεν πειράζει, έλεγε η κ. Γιαμαρέλου, να πας να κοινωνήσεις, γιατί δεν κολλάει. Αυτές τις, να μην χαρακτηρίσω τώρα, τις αντιεπιστημονικότητες λέγανε. Γι' αυτό ένας κόσμος μπερδεύτηκε, λοιπόν του συχάθηκε και τέλος πάντων γύρισε την πλάτη ακόμα και στον αναγκαίο και απολύτως επιβεβλημένο εμβολιασμό, ας πούμε, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Αυτοί δεν έχουν ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Έχουν απόλυτη ευθύνη. Απλά επειδή, εντάξει, εμείς αναγνωρίζουμε ότι πρώτον το γεγονός ότι έχει κουραστεί ο κόσμος από την διαχείριση της πανδημίας δεν σημαίνει ότι δεν είναι και υπαρκτό το πρόβλημα. Εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι και ο κορονοϊός είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν έχει φύγει. Ότι όντως υπάρχει τεράστια πιθανότητα να έρθει μια μετάλλαξη καθόλου φιλική. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τελευταία βλέπουμε ότι ο κορονοϊός έχει υπάρξει ιδιαίτερα γενναιόδωρος με τις μεταλλάξεις οποίες φέρνει. Τι θα πρέπει να κάνουμε, γιατί, και όχι μόνο για τον κορονοϊό. Βλέπουμε έξαρση της εποχικής γρήπης, έχουμε είτε έναν ή ένα ξανά. Δεν ξέρω βέβαια αν τα λέω σωστά. Ναι. Στο βαθμό που μας αναλογεί ως, πώς να το πω, ως ατομικότητες ο καθένας από μόνος του, να κάνουμε αυτά που πρέπει. Να πλένουμε τα χέρια μας, να προσέχουμε, να μην συνεστιζόμαστε, να φοράμε μάσκα. Αλλά μας πέφτει και ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης στο συλλογικό επίπεδο, όχι σε ατομικό. Και το συλλογικό επίπεδο λέει ότι δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή την κατάσταση να συνεχίζεται και να συνεχίζει να συμβαίνει, να το πω έτσι, σε βάθος χρόνου, κατά αυτόν τον τρόπο που συμβαίνει, χωρίς καμία αντίδραση και χωρίς καμία διεκδίκηση. Και έχουμε ευκαιρία ζωτήσεις, μια καταπληκτική ευκαιρία στις 9 Νοέμβρη, που είναι πανελλαδική πανεργατική απεργία και στο επίκεντρο μπαίνουν όλα τα ζητήματα και το πάλεμα του νομοσχεδίου που είπαμε πριν, που έρχεται για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη. Και η τεράστια σημασία δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε με την ακρίβεια, ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, μια σειρά από εξελίξεις. Ακόμα και η πορεία της πανδημίας είναι κριτήριο και τρόπος αντιμετώπισης για την κοινωνία, για τον κόσμο, τους εργαζόμενους. Και έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία, οργανώνοντας καλά σε κάθε κλάδο όλοι οι εργαζόμενοι, μαζί με τους υπόλοιπους, με τον υπόλοιπο λαό που έχει συμφέρον να είναι μαζί μας, να κάνουμε μια πετυχημένη κινητοποίηση που μπορεί να φέρει αποτελέσματα και να βάλει στο τραπέζι διεκδικήσεις. Θα μου πεις αν θα πετύχει αυτή η απεργία, θα λυθούν τα προβλήματα. Όχι, καμία μάχη από μόνη της δεν έλυσε τα προβλήματα. Αλλά αν δεν δώσεις και μάχες, δεν θα κερδίσεις ποτέ και τον πόλεμο. Και νομίζω αυτό πρέπει να είναι το αισιόδοξο μήνυμα της συζήτησής μας, ότι δεν είναι όλα μαύρα και άραχνα. Υπάρχει προοπτική, υπάρχει αισιοδοξία και ελπίδα, αρκεί να πιστέψει ο κόσμος, ο λαός, οι εργαζόμενοι στη δύναμή τους. Και έτσι θα κλείσουμε, δίνοντας ραντεβού στους δρόμους στις 9 Νοέμβρη.